Καλωσορίζουμε τον διεθνολόγο τουρκολόγο, αλλά επαναβάλλουν μόνο διεθνολόγος, κύριε Χατζηβασιλείου, γιατί θα απλωθούμε μέχρι την Γαλλία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Εκεί που πιστεύαμε ότι θα εκτονωνόταν η ιστορία με το τέλος του δημοψηφίσματος στην Τουρκία, βλέπουμε τις προκλήσεις να συνεχίζονται. Προχθές ήταν το Αγαθονήσι. Σήμερα βγαίνει ο αντιπρόεδρος και λέει ότι ο Τσίπρας δεν τήρησε το λόγο του, δεν μας έστειλε πίσω τους πραξικοπηματίες και μια σειρά από άλλες προκλήσεις. Ακόμη και τη μέρα που έπεσε το στρατιωτικό ελικόπτερο εδώ στην Ελασσόνα, είχαμε παραβιάσεις και μάλιστα σε προκλητικό βαθμό και αριθμό πάλι από τους Τούρκους. Γιατί δεν εκτονώνεται αυτή η επιθετικότητα? Καταρχάς τα πράγματα να τα πάρουμε από την αρχή. Ο Ταγί Περντογάν έχει κερδίσει αυτό που ήθελε, δηλαδή να γίνει παντοδύναμος, να έχει πια και τη λαϊκή βούλα από κάτω του, ώστε να προχωρήσει στην αλλαγή του πολιτεύματος. Όμως δεν πήρε αυτό που ήθελε με τον τρόπο που θα ήθελε. Διότι όταν έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι οριακό στις εκλογές, όλοι ξέρουμε ότι το ναι κέρδισε με πολύ μικρή διαφορά από το όχι, αυτό προκαλεί ένα σημαντικό πλήγμα στο γόητρό του. Όταν λοιπόν ο ίδιος έχει εκπαιδεύσει ένα ολόκληρο λαό να ζει με εθνικό παροξισμό και με όλα αυτά τα εθνικιστικά παραλυρήματα τον τελευταίο χρόνο εν ώψη του δημοψηφίσματος, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορείς να αποκλιμακώσεις τον εθνικό παροξισμό σε ένα απόγευμα, σε ένα βράδυ. Έτσι λοιπόν υποχρεωτικά ο Ερντογάν αναζητά μικρές νίκες που θα του δώσουν καλύτερο εθνικό γόητρο, που θα του δώσουν ξανά κύρος. Δυστυχώς, η Ελλάδα, το Αιγαίο, είναι το πεδίο το οποίο για αυτόν είναι ανέξοδο να κερδίσει εθνικές νίκες με κέρδος μικρό για τον ίδιον, διότι όλα τα άλλα πεδία γύρω του, και κυρίως αναφέρομαι στο Συριακό, στην κρίση, στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεστε ότι αποτελούν θέατρα αιματηρών πολέμων και προφανώς η Τουρκία εκεί δεν έχει την ίδια ευφέρεια, ώστε να μην βγει ζημιωμένη εάν ανεβάσει τον στην περιοχή αυτή. Το ότι έρχεται στο Αγαθονήσι δε, υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος. Το Αγαθονήσι ανήκει σε μια συστάδα γκρίζων ζωνών, την οποία οι Τούρκοι περιγράφουν σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Το ξέρετε άλλωστε πολύ καλά, το ακούμε χρόνια όλοι, από τις ειδήσεις, από τις τηλεοράσεις, από παντού. Ανήκει λοιπόν σε μια συστάδα γκρίζα ζώνης, στην οποία συμφωνούν κατά περίεργο τρόπο και οι κεμαλιστές και οι ισλαμιστές του Ερντογάν. Δηλαδή και οι δύο πλευρές στην Τουρκία και οι δύο κόσμοι, οι οποίοι συγκρούονται την τελευταία περίοδο ιδεολογικά και πολιτικά, συγκλίνουν, ταυτίζονται στο ίδιο πράγμα. Ότι συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου, μεταξύ αυτών και το Αγαθονήσι, είναι διαφιλονικούμενα και ενδεχομένως είναι τουρκικά εδάφη. Τώρα, το ότι η ελληνική κυβέρνηση προφανώς καλλιέργησε υποσχέσεις ή, αν θέλετε, ένα καλό κλίμα ότι θα δώσει πίσω η Ελλάδα τους 8 αξιωματικούς στην Τουρκία, χωρίς να έχει υπολογίσει την ελληνική δικαιοσύνη και τις δικαστικές αποφάσεις, προφανώς δεν βοηθάει στο κλίμα των διμερών σχέσεων και κρίνεται τουλάχιστον αντιπαραγωγικό. Άρα, λέτε, πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι αυτή την πολεμική ατμόσφαιρα, με ups and downs, με τις εξάρσεις της και τις αποκλιμακώσεις, θα τη ζούμε διαρκώς. Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει αύριο ή μεθαύριο. Δεν φαίνεται να αλλάζει, διότι αν συνυπολογίσουμε ότι ο Ερντογάν έχει απέναντί του ακόμα ένα μετρημένο πια μέτωπο, αναφέρουμε στους Κούρδους οι οποίοι ψηφίσαν μαζικά εναντίον του στο δημοψήφισμα. Ήταν η πρώτη φορά μετά από χρόνια που οι κουρδικοί πληθυσμοί δείξανε μια ενιαία πολιτική στάση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πρόβλημα στην Τουρκία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την εθνική ενότητα της χώρας, για τη συνοχή, διότι ξέρετε ότι οι Κούρδοι πάντοτε έχουν διαθέσεις αποσχιστικές, του προκαλεί ακόμα ένα μεγαλύτερο βραχνά. Άρα η Ελλάδα αποτελεί ένα καλό πεδίο εξαγωγής αφού του προβλήματος, ώστε να μπορέσει να εξισορροπήσει την εικόνα του. Εάν προσθέσουμε δε και την Κύπρο, διότι όλοι έχουμε δει ότι ο Ερντογάν μόλις την επομένη του δημοψηφίσματος έστειλε το κενογραφικό Μπαρμπαρός να βολτάρει στην Κυπριακή ΑΟΣ, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Κύπρο ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ΑΟΣ για να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα που έχει στις θαλάσσιες ζώνες της, χωρίς να λάβει υπόψη τις τουρκικές ευαισθησίες, εντός εισαγωγικών ευαισθησίες, προφανώς πρόκειται περί απειλών. Αυτό συντείνει στο γεγονός ότι θα ακολουθήσει μια πολύ δύσκολη περίοδος για μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι να αναμένουμε στο μέτωπο των γαλλικών εκλογών. Σε αυτές τις 10 μέρες υπάρχει περίπτωση να γίνει ανατροπή και να έχει έστω και ελάχιστες πιθανότητες νίκης η Λεπέν, ή θα παραμείνουν τα πράγματα όπως τα ξέρουμε,
αλλά θα παίξουν, θα ανεβοκατεβαίνουν τα ποσοστά. Επειδή οι εκλογές έχουν πάντοτε δύο αναγνώσεις, η μία είναι η μαθηματική και η άλλη είναι η ιδεολογική, μέχρι στιγμής φαίνεται στις γαλλικές εκλογές και μαθηματικά και ιδεολογικά τα σύνδεσαι με τον Μακρόν. Άρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα εκλεγεί ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας στο δεύτερο γύρο. Στις γαλλικές εκλογές όμως πρέπει να σταθούμε σε δύο-τρία πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι οι Γάλλοι πολίτες, στην πλειοψηφία τους, ψήφισαν ευρωπαϊκά, ψήφισαν μεταρρυθμιστικά, ψήφισαν, εν πάση περιπτώσει, με το βλέμμα στο μέλλον μιας ενωμένης Ευρώπης. Που παρά τα προβλήματά της πρέπει να συνεχίσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, διότι περίπου 60% των ψηφοφόρων έστειλαν ένα θετικό μήνυμα. Ταυτόχρονα όμως το 40% έστειλε ένα αντιευρωπαϊκό μήνυμα, επιλέγοντας την ακραία ψήφο, είτε της Μαρίν Λεπέν είτε του Μελανσόν. Κατά τα ψέματα και ο Μελανσόν, αριστερός, παρόλα αυτά ακολούθησε μια πολύ ευρωσκεπτιστική τάση, ζητώντας έξοδο από το ευρώ, την Ευρώπη και όλα αυτά. Και μάλιστα αρνήθηκε να στηρίξει το Μακρόν, όπως θυμόσαστε. Θέλω να τη δούμε την περίπτωση του Μελανσόν. Άρα το βάζουμε με αστερίσκο τώρα για να την δούμε, γιατί είχε όλα αυτά τα μπρος πίσω. Δεν έδινε στήριξη. Έτσι, μετά λέει, ελάτε στην πλατφόρμα μου να ψηφίσετε εκεί. Θέλω να πω όλα αυτά, αλλά σε δεύτερο χρόνο θα τα σχολιάσουμε. Άρα λέτε ότι... Άρα λοιπόν έχουμε... Ναι. Ότι δεν ήταν και μικρό αυτό το 40%. Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή πήραμε μία ανάσα απέναντι στους φυλακιστές, αλλά δεν κερδίσαμε τη μάχη, για να το πούμε πολύ απλά. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό στη Γαλλία, άρα και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που συνεχίζει να παρασύρεται από τις εικόνες της post-truth, όπως μας αρέσει να λέμε σε εμάς τους πολιτικούς επιστήμονες, διότι η Κέι Λεπέν και ο Μελανσόν ακολούθησαν λογικές τέτοιου τύπου και μάλιστα η Μαρίν Λεπέν ακολούθησε τη λογική του Ευρωπαίου Τραμπ. Αυτή την εικόνα φιλοτέχνησε για τον εαυτό της η ίδια, με αυτήν πολιτεύτηκε και από ό,τι φαίνεται έπεισε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Γάλλων ψηφοφόρων. Το τρίτο συμπέρασμα των εκλογών είναι ότι εφόσον πάμε για πρόεδρο Μακρόν, που όπως σας είπα και πριν εκτιμώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, τότε θα έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση γαλλική, η οποία θα φροντίσει να ξαναχτίσει τον λεγόμενο γαλλογερμανικό άξονα, τον άξονα Παρισίων-Βερολίνου, που κάποτε αποτελούσε τη μηχανή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς τελευταία χρόνια μετά τον Φρανσουά Ολάντ είχε πάψει να υπάρχει. Άρα αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε εμείς και φυσικά να περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει και ο δεύτερος γύρος στις επόμενες ημέρες. Τι είναι η περίπτωση Μελανσόν? Η ερώτηση Μελανσόν είναι ενός ανθρώπου ο οποίος αριστερός παραδοσιακά είχε την εικόνα, η αλήθεια, ενός πολύ σοβαρού πολιτικού στη Γαλλία τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο έτος πολιτεύθηκε με ακραία λαϊκιστικές θέσεις. Ήταν ανοιχτά εναντίον του ευρώ, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον της ζώνης Σέγγεν, εναντίον όλων, εν πάση περιπτώσει, των κοινών επιτευγμάτων που σε εμάς που είμαστε ευρωπαϊστές μας αρέσει να τα αναφέρουμε και να προσπαθούμε να τα διευρύνουμε. Τη σημασία είναι ότι έπεισε. Και αν θέλετε, κύριε Πολύζο, είναι ο μεγάλος νικητής βραδιάς εκείνης. Διότι ο Μελανσόν στον προηγούμενο εκλογικό γύρο, το 2012, πήρε μόλις 11%. Προχθές πήρε 19%. Στην ουσία, δηλαδή, διπλασίασε σχεδόν το ποσοστό του. Το οποίο σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο κρατήριο των Γάλλων ψηφοφόρων αρχίζει να εμφορείται από τις αρχές της γαλλικής αριστεράς, όχι όμως της γαλλικής αριστεράς της παραδοσιακής, της σημερινής γαλλικής αριστεράς, η οποία είναι λαϊκιστική και ταυτίζεται σε ό,τι αφορά τις πολιτικές καθημερινότητες με τον ακροδεξιό λόγο. Διότι αν δείτε τα προγράμματα στην οικονομία και στην ευρωπαϊκή πολιτική του Μελανσόν και της Λεπέν, θα διαπιστώσετε ότι σχεδόν το 75% των θέσεων είναι ταυτόσιμες. Και αυτό πραγματικά προκαλεί μεγάλη ανησυχία για την επόμενη μέρα της γαλλικής αριστεράς, διότι δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιου είδους λαϊκιστικές εκφράσεις. Μάλιστα. Τώρα, εσείς την επόμενη μέρα στη Γαλλία τη βλέπετε με αλλαγή σελίδας ή πάνω κάτω στους βασικούς άξονες ο Μακρόν θα κινηθεί όπως οι προηγούμενοι, μην μείνουμε μόνο στην περίοδο Ολάντ, και το λέω και σε σχέση με τη χώρα μας? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι ο Μακρόν, εάν εκλεγεί, με τον νεανικό του φρίγο στην ορμή του, διότι κατά ψέματα θα είναι ο νεότερος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, εάν κερδίσει τις εκλογές, προφανώς θα επιχειρήσει πρώτες μέρες να κάνει μια πολιτική επιθετική. Έχει καταρχάς να σηκώσει όρθια τη γαλλική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει έλλειμμα 3,5%,
ποσό πολύ μεγάλο για την γαλλική πραγματικότητα και να διαχειριστεί ένα γαλλικό δημόσιο το οποίο ναι μεν είναι εξαιρετικό και αποτελεσματικό, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβό. Κοστίζει δηλαδή πολλά στο Γάλλο φορολογούμενο. Αυτές οι δύο προκλήσεις ο Μακρόν έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα τις αντιμετωπίσει αμέσως μόλις εκλεγεί. Σε δεύτερο επίπεδο θα ξεκινήσει σίγουρα η πολιτική των μεταρρυθμίσεων. Ο ίδιος έχει παρουσιάσει ένα γενναίο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με φιλελεύθερο πρόσημο, ένα περίεργο κράμα social φιλελευθερισμού που σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική του θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις δικές μας εδώ προσλαμβάνουσες. Και τρίτον, επειδή ακριβώς θα είναι μεταρρυθμιστής, εάν δηλαδή εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό, προφανώς θα περιμένει να δει και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μια πολιτική αντίστοιχα μεταρρυθμιστική. Εδώ λοιπόν έρχεται η Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, εδώ και αρκετούς μήνες, είχε πάντοτε ένα σταθερό σύμμαχο, τον Φρανσουά Ολάντ, σε όλες τις δύσκολες στιγμές, στις συναντήσεις συνόδου κορυφής. Από εδώ και πέρα, αν θέλει να έχει η Ελλάδα τη Γαλλία σύμμαχο, θα πρέπει να αλλάξει εντελώς στρατηγική. Τι θέλω να πω. Όταν ο Μακρόν θα εκπροσωπεί μια κυβέρνηση ακριβώς μεταρρυθμιστική και ακριβώς ευρωπαϊκή, αντιστοίχως θα περιμένει από την Ελλάδα κάτι αντίστοιχο προκειμένου να συνεχίσει η Γαλλία να δίνει τη στήριξή της στη χώρα μας. Δυστυχώς η κυβέρνηση δική μας μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι δεν εμφορείται από την ίδια λογική, οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν, ούτε λόγος για δομικές αλλαγές και για βελτιώσεις του κλίματος στη χώρα. Επομένως θα κληθεί η ελληνική πλευρά να δείξει ένα άλλο πρόσωπο προς τη νέα γαλλική κυβέρνηση, εάν πραγματικά επιθυμεί να συνεχίσει να έχει τη στήριξή της στις δύσκολες ενδεχομένως στιγμές που θα κληθεί να διαχειριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε κύριε Χατζηβασιλείου. Στο επανειδήν. Καλό τρίμηνο. Καλό απόγευμα.